Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει σε διεθνές επίπεδο η αύξηση των περιστατικών με στρεπτόκοκο σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Η Ελλάδα μέσα στο 2023 μετρά ήδη 6 απώλειες παιδιών, ενώ τα θετικά κρούσματα έχουν θέσει σε επιφυλακή τους αρμόδιους. Ο στρεπτόκοκκος, γνωστός και ως πυογόνος στρεπτόκοκκος, είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις στον άνθρωπο, συνήθως ήπιες, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες, αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Σε ένα μικρό ποσοστό, 1 έως 5% ατόμων, το βακτήριο εντοπίζεται στο φάρυγγα ή το δέρμα τους ή και σε άλλα σημεία, χωρίς να νοσούν και αποτελούν αυτά τα άτομα υγιείς φορείς του βακτηρίου. Οποιοδήποτε μπορεί να νοσήσει από στρεπτόκοκκο. Ωστόσο, πιο ευάλωτοι στο βακτήριο είναι τα μικρά παιδιά κάτω των 10 ετών, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα και όσοι διαβίουν σε κακές συνθήκες υγιεινής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, κύριο Αναστάσιο Ρόντσι, το STREP test, όπως ονομάζεται, είναι ένα αυτοδιαγνωστικό μέσο μέσω του οποίου μπορεί να γίνει διαπίστωση αν κάποιος πάσχει ή είναι φορέα στρεπτόκοκκου. Αν διαπιστωθεί μέσω του τεστ ότι μία λοίμωξη οφείλεται στο στρεπτόκοκκο, αποτελεί αφορμή για παραπομπή στο γιατρό, όπου η αντιμετώπιση γίνεται με χορήγηση αντιβιωτικών. Το STREP test, όπως ονομάζεται, έχει μπει και αυτό στη ζωή μας. Είναι ακόμα αυτοδιαγνωστικό μέσο με το οποίο ένας πολίτης μπορεί να διαπιστώσει αν πάσχει ή αν είναι φορέας από στρεπτόκοκκο. Έχει αξία στην κλινική πράξη, ειδικότερα αυτήν την εποχή που μιλάμε, καθώς μπορεί να γίνει μια διαπίστωση αν μία λίμωξη οφείλεται στον στρεπτόκοκκο, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια αφορμή για παραπομπή στο γιατρό, καθώς η αντιμετώπιση του στρεπτόκοκκου γίνεται με την χορήγηση αντιβιωτικών. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος να δώσει αντιβιωτικό, ούτε φυσικά ο φαρμακοποιός, ούτε και κανένας άλλος επιστήμονας υγείας, πριν του γιατρού. Άρα, την περίοδο που διανύουμε και για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες, μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα STREP test, όπως είναι τα αντίστοιχα τεστ περίπου του κορονοϊού που γνωρίσαμε όλοι καλά, από ένα φαρμακείο, να το κάνει και στην περίπτωση θετικότητας να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό του. Να πω εδώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι πιθανώς μπορεί να βγουν θετικοί στο στρεπτόκοκκο, αλλά είναι απλά φορείς. Στους φορείς δεν έχει κανένα νόημα να χορηγηθεί αντιβιωτικό, δεν έχει κανένα όφελος για την υγεία τους. Αντίθετα, τα αντιβιωτικά είναι από τα πιο βαριά φάρμακα με πάρα πολλές παρενέργειες. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο της ανθεκτικότητας στα αντιβιωτικά, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημοσίας υγείας, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε δυστυχώς πολύ έντονα στο άμεσο πλέον μέλλον. Άρα, εν κατακλείδη, μπορεί ένας πολίτης να προμηθευτεί ένα STREP test, να το διενεργήσει, από ένα φαρμακείο να το προμηθευτεί, να το διενεργήσει, και σε περίπτωση θετικότητας η μόνη συμβουλή είναι επικοινωνία με τον γιατρό.